Και φεύγουμε γρήγορα γρήγορα, πηγαίνουμε στη Σαντορίνη νομίζω, που θα συναντήσουμε τον Αντώνη Γάκη για να μας δώσει 2-3 λεπτομέρειες όσον αφορά τόσο το περιβάλλον όσο και τα τεκτενόμενα στο πανέμορφο νησί εκεί της Σαντορίνης, αλλά και όχι μόνο. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνουμε, πώς είμαστε, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε. Καλά. Εσείς? Μια χαρά εδώ πέρα στα δύσκολα. Γιατί? Όχι για μας, όχι για μας, για το κόσμο εδώ πέρα. Βλέπουμε ότι η περιβαλλοντική αλλαγή και ο καύσωνας έχει γονατίσει όλες τις υπήρους και όλες τις χώρες. Βλέπουμε τι γίνεται στον Καναδά. Δεν ξέρω, έχετε εικόνα τι γίνεται στον Καναδά? Με τις 48 στην ουρακτική και τα 50 και τις θερμοκρασίες, ναι. Ναι, λιώνουν οι δρόμοι, πεθαίνουν άνθρωποι από αυτή την κατάσταση που δεν έχουν μάθει να βιώνουν. Εκεί πέρα βλέπουμε και στην Κύπρο τι γίνεται με αυτή τον καύσωνα και τις φωτιές που ζουν και αυτοί δυστυχώς άσχημες στιγμές. Το είπε και ο τέτοιος, το είπε και ο Αναστασιάδης. Είναι η χειρότερη φωτιά που έχουμε, η χειρότερη καταστροφή εδώ από τον Ατήλα. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι η κλιματική αλλαγή δεν καταλαβαίνει ούτε από ώρες, ούτε από καταστάσεις, ούτε από διακοπές. Βαράει ανεπιθέλεκτα πίσω τον άνθρωπο ο οποίος συνεχίζει να μην καταλαβαίνει τι ακριβώς κάνει. Και δυστυχώς αυτό θα ολοένα και θα συνεχίζεται με τον άνθρωπο πρωταγωνιστή. Να πούμε και ότι έντονες αντιδράσεις συνεχίζονται στη Μήλο, δεν ξέρω αν έχετε γίνει δέκτες παραπώνων. Άλλη ιστορία πάλι είναι αυτή εκεί πέρα. Τι έγινε ακριβώς τώρα και στη Μήλο? Γιατί προσπαθώ να καταλάβω και πρέπει να πάρουμε ένα τηλέφωνο να μάθουμε. Αλλά με έχει αγχώσει αυτή η ιστορία τη Μήλο. Εκεί πέρα η γαλλική εταιρεία που έχει την. Αφού τη βραβεύσαμε κιόλας. Εντάξει, πιστεύει ότι την ιδιοκτησία όλη τη Μήλο, των υπογείων νερών, των υδάτων, των ανθρώπων. Δίνει εκεί πέρα και αυτή, αφού πήρε βραβεία, δίνει έτσι μια τεράστια ποσότητα σκόνης σε όλους τους κατοίκους, λουόμενους και τουρίστες. Δίπλα στις καλύτερες παραλίες μας των Κυκλάδων εκεί πέρα γίνεται όλο αυτό το περιβαλλοντικό έγκλημα. Από ό,τι έμαθα έκανε και μια γεώτηση και σταμάτησε και την τελευταία υπόγεια διαδρομή νερού που υπήρχε, ελεύθερη, πάει και αυτή. Δεν ξέρω τώρα πώς δίνονται τα βραβεία, πώς γίνονται οι εκτιμήσεις, δεν έχω καταλάβει ακόμα. Βέβαια πολλές εταιρείες δίνουν διάφορα βραβεία. Τελικά τις αβραβεύσεις εμάς πολύ που δεν έχω καταλάβει. Εντάξει, άμα είσαι ένα καλό βίσμα, κάτι γίνεται. Μην το... Ξέρετε, βέβαια τώρα μεταξύ μας αυτά τα βραβεία που το κάνουν διάφορες εταιρείες, ξέρετε, τα πράσινες πόλεις, κόκκινες περιοχές, smart cities και όλα αυτά, καταλαβαίνετε είναι δημόσιες σχέσεις ξεκάθαρα. Ναι, τι να είναι, ναι, εντάξει. Δείτε και τα βραβεία, είχα συμμετάσχει μια φορά σε ένα τέτοιο έτσι πανηγύρι και είχε 175 βραβεία. Μετέφωσα 174, λοιπόν, έχω πήρα 2 βραβεία. Κάπου το δώσουν και αυτό εκεί πέρα, με κάτι έτσι βραβείο ευαισθητοποίησης στη διαδικασία των ΑΜΕΑ, στη διαδικασία της ηλεκτρονικής. Στην Σαντορίνη πήρε βραβείο για την τηλεματική, η οποία δεν λειτουργεί, Ναι, το ξέρω, με αυτά τα κάνουν, ξέρεις. Είναι, ναι, θυμάμαι ότι και μάλιστα μου είχαν γκρινιάξει που το έγραψα. Μα καλά, αφού δεν λειτουργεί, το έβαλες. Λέω βραβείο πήρα, τι θα σας κάνω εγώ θα το λειτουργήσω. Το πήρε το βραβείο. Το πήρε το βραβείο, αυτό είναι το θέμα. Έχουμε βραβείο, ναι, το κάνουμε, όλοι έχουμε πάρει αυτά. Ναι, δυστυχώς έτσι είναι. Χθες ο Αλέξης ανακοίνωσε για την πράσινη πολιτική στη μετάβαση της νέας διακυβέρνησης αριστεράς. Βραβείο θα πάρει ο Αλέξης. Νομίζω θα πάρει το βραβείο από τον λαό. Εντάξει. Καλό. Εντάξει. Αισιόδοξοι να είμαστε πάντα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο. Ότι θα συνεχιστεί αυτός ο καύσωνας και θα αυξάνει και θα πληθύνει τις ημέρες και μετά η έντονη βροχόπτωση. Θα γίνουμε ένα τροπικό κλίμα. Το έχει πει πρώτα και η τραγουδίστρια νομίζω για να βήσει. Ναι, το έχει πει αυτό. Κλίμα. Κάτι ήξερε. Ναι. Κάποιοι πάντως αμφιβάλλουν για αυτή την ιστορία που λέγεται κλιματική αλλαγή και θεωρούν ότι απλά και μόνο είναι διαφημιστικό και αυτό και δεν υπάρχει λόγος. Και για τα εμβόλια αμφιβάλλουν, θα τα μάθουν. Νομίζω δυστυχώς τελευταίοι τι έπρεπε να γίνει. Εντάξει, δεν το ζούμε, το βιώνουμε. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν ότι έχει αλλάξει ο καιρός. Mm-hmm. Ακόμα και δεν βλέπουμε Γιώργο Αυτιά με τα ημερομήνια, καταλαβαίνετε ότι όλοι έχουν καταλάβει τι γίνεται στον πλανήτη μας. Είναι λίγο φαϊνότερο η Ελλάδα και γίνει μια χώρα δύο εποχών. Ναι. Το ξέρουμε. Ναι. Τώρα όλοι οι υπόλοιποι μπορούν να λένε ότι θέλουν, να λένε ότι είναι διαφημιστικό τρίκ, αλλά όταν θα δουν τις περιουσίες και ό,τι γίνεται στον κόσμο, συμβαίνει και στο δικό τους το χώρο, θα είναι αργά δυστυχώς. Μάλιστα. Δεν πάμε να κάνουμε κάτι άλλο, κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου.
Ευχόμαστε για νωρί και πιτίνο χθες με την Τσεχία, αλλά τίποτα δεν γίνεται. Σωστά. Τίποτα. Το είδες το παιχνίδι? Τι να δεις, δεν βλέπω όταν. Αυτό είναι το θέμα. Μπράβο, ναι. Κάτσε και ξημεροβραδιάσαι για να δεις κάτι που δεν βλέπετε. Εντάξει. Νομίζω ότι όλη η Ελλάδα πλέον περιμένει τους Milwaukee Bucks. Μπας και το σηκώσουν, ναι. Ναι. Χωρίς το Γιάννη όμως, θα έχουμε θέμα. Προκοπή δεν κάνει ούτε ο Milwaukee. Έτσι. Τέλος πάντων. Καλή περιβαλλοντική εβδομάδα να έχουμε. Όσοι τουρίστες μας ακούνε και είναι στα νησιά, ας τα αγαπάνε και θα προστατεύουν λίγο περισσότερο από τους ντόπιους. Και οι ντόπιοι, τουλάχιστον καταλάβουμε ότι με καθαρές και όμορφες παραλίες έχουμε και περισσότερους τουρίστες. Σωστά. Άρα, πάνω απ' όλα. Μας συμφέρει όλους. Να έχετε καλή, καλή εβδομάδα και σε λίγο πάλι κοντά σας. Έγινε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.